Αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΔΕΗ για το πρώτο τρίμηνο του 2012, ενώ πολλαπλασιάστηκαν οι διακοπές ρεύματος. Συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από τους πελάτες χαμηλής τάσης από τα 440 εκατομμύρια ευρώ περίπου στο τέλος του 2011 αυξήθηκαν σε 507 εκατομμύρια τον Ιανουάριο και 640 εκατομμύρια τον μήνα Φεβρουάριο, ενώ το μήνα Μάρτιο το ποσό ανήρθε στα 770 εκατομμύρια ευρώ. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται οι ληξιπρόδεσμες οφειλές που έχουν διακανονιστεί σε δόσεις, ενώ βασική αιτία για την αύξηση του χρέους των καταναλωτών ήταν η επιβολή του τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Η διοίκηση της εταιρείας επεσήμανε στους αναλυτές την αύξηση εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για πρώτη φορά ύστερα από 3 χρόνια, που οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση λόγω κρύου, στην επιστροφή των πελατών των προμηθευτών που έκλεισαν και στην αύξηση των τιμολογίων. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι και εκείνοι οι πολίτες οι οποίοι οφείλουν μεγάλα ποσά σε δημοτικές επιχειρήσεις Δήμων. Στο σημείο που, Γιάννη, είμαστε σε μια κατάσταση τρομερή. Όταν λέμε τρομερή, δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Εγώ καταλαβαίνω, η σύνταξη του σύζυγου που ζούσαμε καλά, αυτή τη στιγμή όχι. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να πουλήσουμε και το αυτοκίνητο, λέω ο σύζυγος. Άντε, να το δώσουμε και το αυτοκίνητο. Το όλοι δεν είχαν να τα παραμάλουν. Εδώ γίνεται χαμός. Εδώ είναι όποιος προλάβει και ζεις. Τέρμα, τελείωσε. Δεν υπάρχει εδώ. Εδώ είναι, κλέψαν τα λεφτά και φύγανε. Τα βγάλανε έξω. Και έμεινε στους φτωχούς να πληρώνουν. Τώρα πρέπει σιγά σιγά, σαν καλοί νοικοκυρέοι, όπως είναι ένα σπίτι, έτσι είναι και το κράτος. Όταν είσαι καλός νοικοκύρης, κοιτάεις τα χρέη σου να τα εξοφλήσεις. Πρέπει να εξοφλήσουμε τα χρέη μας. Όλοι να κάνουμε αυτή την υπομονή που χρειάζεται. Ένας που δεν μπορεί καθόλου, μην τον κυνηγάμε για αυτόν. Γονός ότι υπάρχει ένα ποσό το οποίο ως ανίσπρακτο, ως υπόλοιπο οφειλής ανεβαίνει. Αυτό έχει να κάνει φυσικά με την γενικότερη κατάσταση και θα πω ότι είναι και στο κλίμα του προεκλογικού της εποχής, όπου αν έχετε αντιληφθεί, κανείς δεν εκπληρώνει τις ταμιακές του υποχρεώσεις περιμένοντας να δει την επόμενη μέρα. Και βέβαια εδώ υπάρχουν δύο κατηγορίες, αυτοί που έχουν και δεν τις εκπληρώνουν και αυτοί που δεν έχουν, εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να τις εκπληρώσουν. Πιστεύω ότι αυτή η οικονομική κατάσταση θα σταματήσει μετά τις εκλογές. Ευελπιστώ ότι θα δοθεί ένα πακέτο, ένα σχέδιο Marshall, όπου μέσω των Δήμων θα έχουμε τη δυνατότητα και να απορροφήσουμε τα χρήματα αυτά, δίνοντάς τα ουσιαστικά στους ανέργους, στους ανθρώπους που χρειάζονται εργασία άμεσα, διότι μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ότι αυτό που πρέπει να γίνει με την αυριανή κυβέρνηση είναι να δοθεί η δυνατότητα μέσω των Δήμων σε άμεση απασχόληση. Οι Δήμοι έχουμε τη δυνατότητα να απασχολήσουμε πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως μέσα από αυτή τη διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να σταματά ή να σκοντάφτει σε προσκόμματα τύπου ΑΣΕΠ ή εν πάση περιπτώσει άλλου τύπου, τα οποία έχουν ξεπεραστεί και από τον χρόνο και από τις εξελίξεις, τα οποία πρέπει να καταργηθούν άμεσα, να μπορούμε να δίνουμε λύσεις. Ο έλεγχος βεβαίως όλων αυτών των χρημάτων με την διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία περί προμηθειών υλικών κτλ. Μπορεί άμεσα να πραγματοποιηθεί. Άρα λοιπόν αυτό που απομένει είναι ο τελικός αποδέκτης, ο οποίος είναι ο δημότης ή εν πάση περιπτώσει ο πολίτης σε κάθε περιοχή, να μπορεί να είναι ωφελούμενος έχοντας το αυτονόητο, δηλαδή το δικαίωμα στην εργασία. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουν να δώσουν και οι Δήμοι παροχές υπηρεσιών σε υποδομές που στερούνται, πεζοδρόμια, φωτισμοί, μικροεπεμβάσεις που δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν σήμερα. Όπως ξέρετε, από το 10 αλλά και από το 9 ουσιαστικά ξεκίνησε μια μεθοδική περικοπή των εσόδων των Δήμων, οι οποίοι κατάντησαν επέτες ουσιαστικά. Οι Δήμοι που ήταν υπερχρεωμένοι δεν έχουν καμία ελπίδα και σήμερα υπολειτουργούν. Οι Δήμοι που δεν ήταν υπερχρεωμένοι, όπως ήταν ο δικός μας Δήμος, είναι σε δύσκολη θέση και αυτοί γιατί τα χρήματα που περικόπτονται ουσιαστικά ανταποκρίνονται όμως σε ένα πάγιο έξοδο. Εμείς για παράδειγμα έχουμε πάγια έξοδα 270.000 ευρώ το μήνα, σας λέω, για να μπορούμε να προσφέρουμε αυτονόητα υπηρεσίες, οι οποίες είναι αυτονόητες, δηλαδή καθαριότητα, πετρέλαια. Την πάγια μισθοδοσία του πάγιου προσωπικού, το οποίο είναι το 1 τρίτο μόνο του οργανισμού του Δήμου, φανταστείτε. Και όμως αυτές εδώ λοιπόν οι δαπάνες δυστυχώς δεν καλύπτονται σήμερα από το ελληνικό δημόσιο. Πρέπει δηλαδή με κάποιους τρόπους να εισπράττουμε από τους δημότες, προκειμένου αυτό να μπορούμε να ανταποκριθούμε δηλαδή στα μίνιμουμ των εξόδων.